Στο σημερινό επεισόδιο YouTube Ψυχολόγος, οι καλεσμένοι μας, δηλαδή ο Αλεκούν και ο Γιώσιμιτσου, θα πρέπει να ανακαλύψουν ότι εγώ και τα boys παριστάνουμε κυριολεκτικά τα social media. Με ένα πολύ αστείο plot, θα καταφέρουν να ανακαλύψουν την ασθένεια εγκαίρως. Για να μάθεις, δες μέχρι το τέλος του βίντεο. Ας μην πολυλογούμε λοιπόν, πάμε στο βίντεο. Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι ώρα και να βλέπετε αυτό. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, όπως είπαμε, ο Φέρ θα κάνει το Spotify, ο Ζάχος θα παριστάνει το Instagram, ο Βαλάντης θα εκπροσωπήσει το TikTok και εγώ θα εκπροσωπήσω το YouTube. Αλλά ποιο είναι το plot twist, αγαπητοί μου ασθενείς? Όταν θα μας ρωτάει κάτι ο Γιώσιμιτσου, θα τον βλέπουμε σαν έναν viewer που μόλις επισκέφθηκε την πλατφόρμα μας, θέλουμε να του δείξουμε πράγματα. Οπότε, όποτε μας ρωτάει κάτι, χαιρόμαστε. Ακούστε όμως, ποια είναι η διαφορά με τον Αλεκούν? Όταν ο Αλεκούν θα μας ρωτάει κάτι, εμείς θα φοβόμαστε. Γιατί τον Αλεκούν θα τον βλέπουμε σαν έναν hacker που προσπαθεί να πάρει δεδομένα από την πλατφόρμα μας. Οπότε, όποτε μας ρωτάει κάτι, τρομάζουμε. Ωραία, ωραία. Οπότε, ναι, το Γιώσιμιτσου, όταν μας ρωτάει κάτι, χαιρόμαστε. Αν μας ρωτήσει όμως ο Αλεκούν, φοβόμαστε όλοι. Σε φάση τρομάζουμε και δεν το αποκαλύπτουμε ότι, όλα. Ότι είναι και κάτι hacker αυτό, ναι. Ναι, 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 αυτό. Εντάξει, έτοιμοι, ξεκινάμε. Φύγαμε. Καλησπέρα, ψυχολόγη μου. Καλησπέρα, γεια σας. Η ασθένειά μας ξεκινάει από τώρα. Καλή σας τύχη. Ωραία, έλα, ξεκινήσουμε, το έχουμε. Μαλάτι. Κάτσε κάτω να ξεκινήσουμε. Να ρωτήσω τον ασθενή των Fair Gaming. Ό,τι θέλεις. Φίλτατε, συνάδελφε, επρόκειτο για μια νέα πανδημία βλακέας, ομολόγω να πω. Συμφωνούμε, φίλτατε, συνάδελφε, νομίζω σε αυτό το σημείο. Αυτή η ασθένεια, ας πούμε, σε κάνει να πας πιο συχνά για ψώνια στο Μιλάνο. Ποιος κάνει ψώνια πλέον, τα έχουμε όλα έτοιμα. Τα έχετε όλα έτοιμα. Είναι καλό τύπο αυτό. Είναι καλό τύπο, γιατί όντως μιλάμε για πολλά λεφτά. Θες να ρωτήσουμε πού μένουνε? Γιατί εγώ νιώθω ότι μένουνε στο μέλλον. Στο μέλλον, λες. Ναι, ναι, για να μιλάει ο άλλος έτσι ρομποτικά, δεν ξέρω τι φάση. Κύριε Ντάκο, τι χρονολογία έχετε εκεί πέρα? Χρονολογία έχουμε 2022. Δεν θα σου πω άλλα όμως. Χιλάντε, εγώ σε ρώτησα απλά να μου πεις την χρονολογία. Για να δούμε αν μπορούμε να συγχρονιστούμε. Κύριε Φέρ. Έλα. Αγαπάτε τον κόσμο γύρω σας ή τα μισείτε όλα? Γιατί το ρωτάς αυτό? Γιατί είμαι ο ψυχολόγος, ρε Φλαμίνε. Θέλω να απαντήσεις. Εντάξει, να αγαπάω. Πιο πολύ χρήματα έχει ο κόσμος. Ναι. Τι άμα έχει χρήματα, τον αγαπάω, ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα ρωτήσω τον Ζάχο. Κύριε Ζάχο, τι δουλειά κάνετε? Κοίτα, τώρα θα σου πω πολλά, γιατί είσαι και περίεργος εσύ, Φέρ. Περίεργος, που δεν με πληρώνεις για να σε κάνω καλά. Καλά κάνω και δεν σε πληρώνω, κάτι μου βρωμάει πάνω σε σένα. Σε ρώτησα τι δουλειά κάνεις, όχι πόσα λεφτά έχεις στο τραπεζικό σου. Μην παραπονιέσαι. Έλα, πάρε. Κάτσε, θέλω κι εγώ, τι κάνω στην αυτή. Θες κι εσύ λίγο. Έλα, πάρε, κάνα παγωτό εσύ. Κύριε Αλεκούν, εγώ να κάνω μια ερώτηση. Μήπως θεωρείτε ότι μπορεί να είναι συνδυασμός να συνδυάζει πονητικές πορδές με χρήματα? Να είναι δύο σε ένα, ας πούμε. Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή... πορδί. Είπατε? Δεν είπε σε εμένα φωνητική πορδί, έτσι. Δεν κατάλαβα το. Αυτό είναι τώρα αλήθεια, τον ακούμε έτσι. Είναι το. Περίμενε, ίσως είναι ένα στοιχείο το τι μιλάει αυτό. Αυτό ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Στοιχείο λοιπόν. Ρομποτική φωνή. Λεφτά και νομίζω και ζέστη. Από εκεί πέρα αυτός ο ιός είναι πολύ τρανός αυτός ο ιός και μετά εξαπλώνεται, ας πούμε. Τόση ώρα μιλάς με auto-tune. Δεν ξέρεις τίποτα. Βάζει λίγο ζέστη, γιατί έκανε άλλο αέρα με τα λεφτά εκεί πέρα. Γιατί ρε παιδιά, καλοκαιρινά ρούχα. Όχι, όχι. Κύριε Ζάχο, έχετε κάνει φυλακή? Δεν έχω κάνει φυλακή. Του έχουν κάνει μήνυση όμως. Έχω φάει 2-3 μηνύσεις, αλλά εντάξει, πλερό-πλερό ότι γλιτώνουμε. Και συνεργάσαι με τον Τάκο? Όχι, δεν συνεργάζομαι με τον κύριο, όχι. Δεν συνεργάζεστε μαζί μου, αλλά με κλέβει συνέχεια. Του παίρνει δες, εντάξει, του παίρνω κι εγώ. Αλλά μου παίρνει αυτός κυρίως. Ο κύριος που εδώ πέρα κλέβει τις δες όλων μνών, εκτός από τη δικιά μου. Έχεις κάνει εκεί μέσα να πούμε. Άσερε. Κακή επιχειρηματία, μην τους ακούτε, αγαπητοί μου ψυχολόγοι. Εμπιστευτείτε εμένα, τον επιχειρηματία, πιο OG από όλους. Και με τι ασχολείσαι με τη μουσική? Εντάξει, κάτι παίζει εκεί πέρα, αλλά δεν σου αποκαλύπτω άλλα. Αρκετά στοιχεία πήρες από μένα, διπρόσωπα σκουλίκι. Έχω ερώτηση για τον Τάκο εδώ πέρα όμως τώρα. Παρακαλώ, περάστε, πείτε λοιπόν, ό,τι θέλετε. Κύριε Big Tacos, το μικρόφωνο το οποίο έχετε μπροστά σας είναι περισσότερα καράτια από τα μικρόφωνα των υπολείπων εδώ πέρα? Σου είπα, εγώ είμαι ο OG επιχειρηματίας από όλους. Το τρίπε εδώ πάντως, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό ρωτάω. Αν όμως σε ενδιαφέρουν τα μικρόφωνα, αγαπητέ μου, ψυχολόγια, μπορώ να σου δείξω ό,τι θες από μικρόφωνα. Έχω τα πάντα. Ο Ζάχος επιχειρηματίας από την άλλη μπορεί να έχει μικρόφωνα, αλλά δεν θα πάρεις μια πολύ καλή ιδέα από την επιχείρηση του Ζάχου. Σίγουρα όχι, αλλά άμα πλερώ διαφημίζουμε καλά. Υπάρχει κανείς εδώ που να βλέπει εφιάλτες το βράδυ? Εσύ, με την γραβάτα. Τι εφιάλτες είναι αυτά?
Άμα ρωτάμε και δεν μας απαντάνε τι. Να ρωτήσω ο Μίτσος. Ο Μίτσος. Έχει ωραία γένεια ο Μίτσος. Ναι, έχει ωραίο μουσί, δηλαδή έμπαινε. Ναι. Ωραία, για ρώτα Μίτσο. Εμένα δεν με συμπαθούνε. Καχύποπτος, καχύποπτος. Ο Αλεκούν γενικά είναι πολύ κακός άνθρωπος. Και έχει κάνει διάφορα στο παρελθόν. Άρα, εγώ διακρίνω έτσι από το. Τέλος πάντων, μια δυσπιστία είναι γενικότερα προς όλους τους ανθρώπους. Όχι, αν ναι, εσένα, πού σ' αγαπάω. Και εγώ τον αγαπάω, πιο πολύ από σένα. Εσύ τον εκμεταλλεύεσαι, Τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Στην καρδιά μου, Μίτσο μου, αγάπη μου, έλα εδώ. Μαζί ταξιδεύουμε παντού, μην αγχώνεσαι, είσαι μαζί μου συνέχεια. Μίτσο, εγώ θα φτιάξω κάτι και μετά ο Ζάχος μαλάκα θα τον εβάσει μετά από 5 μήνες. Εγώ, Μίτσο μου, δεν σου παίρνω ούτε ένα ευρώ. Εγώ δίνω! Δες εδώ, πόσα views πήρες, 100.000, ορίστε. Είμαστε μαζί στην 24-7. Όχι, δεν σου παίρνω ούτε ένα λεπτό. Το ταξίδι έτσι πως οδηγάει ο άλλος στα μάξι. Εσένα θα έχει μαζί τι εμένα. Ναι, αλλά εσύ ζητάς πολλά λεφτά από τον πιο σημείο. Άσε ρε. Άσε ρε κλέφτη. Ναι. Πάλι χαλασμένος είσαι. Παρ' όλα αυτά, αγαπητέ μου ψυχολόγε Μίτσο, αν εμπιστευτείς σε μένα, σου παρέχω όλα αυτά που σου παρέχουν τα παιδιά από εδώ πολύ καλύτερα, με άριστη ποιότητα. Καταλαβαίνεις ότι εμείς οι δύο μπορούμε να δουλέψουμε. Είσαι πιο καλύτερος δηλαδή από τους άλλους. Μίτσο, όμως, δες το έτσι. Ο Ντάκος μπορεί να σου βγάλει ποιοτικό πράγμα, αλλά εγώ βγάζω τα περισσότερα λεφτά. Είναι και πιο γνωστός βέβαια. Με ξέρει και η μάνα σου. Ισχύει. Ισχύει άσχημα αυτό. Και εγώ έχω κάνει μεγάλο μπαμ. Ναι, ρε, εσύ πεθαίνεις, ρε. Έχεις κάνει μεγάλο μπαμ με κλεμμένες ιδέες. Κλεμμένες από εμένα. Έλα, μα, να σου πω, μα. Επειδή λες ότι. Ναι, παίζει να ξέρεις τον πιο όμορφο άντρα του κόσμου. Α, εγώ είμαι. Εντάξει. Ευχαριστώ, μα. Επειδή. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να τους φροντίσουμε πιο πολύ, δεν έχω ιδέα. Ναι, ισχύει. Αφού δεν απαντάτε, ρε, σε αυτά που ρωτάμε. Δεν απαντάτε. Πώς θα πω, θα έχουμε ιδέα, ρε. Αφού μα λένε τι γίνεται. Ασθενείς, μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι πως ο Ζάχος είναι ο πιο άχρηστος και δεν το χρειάζεται κανένα. Ναι. Ζάχο έξω. Λοιπόν, εδώ και πέρα. Είναι το άλλο σφάλι. Από εδώ. Αν ξεκίνησε πάλι το σου. Δηλαδή, άμα εγώ κουκλάρω, εσύ δεν έχεις λογαριασμό δηλαδή εδώ πέρα, ε. Όχι. Όλοι χρησιμοποιείτε εμένα για να διαφημιστείτε. Ναι, αλλά οι δικές διαφημίσεις είναι κόλλος. Δεν ξέρω πλέον αν είμαστε ψυχολόγοι δικαστές. Δεν ξέρω τι φάση. Σαν να είμαστε δικαστήρια και αυτό. Σας κάνω μνήση. Κύριε Αλεκούν, έχω και εγώ να σου πω κάτι. Σε μένα όταν απαντάνε, ουσιαστικά δεν απαντάνε γιατί απλά ξεκινάνε να μαλώνουν. Πρέπει να πάρουμε απάντηση και μετά την απάντηση να μην έχει 15 λεπτό καυγά. Και είστε όλοι στην ίδια πλατφόρμα ή είστε διαφορετικές. Σιγά μην είμαι. Ναι, ρε, εσύ πεθαίνεις. Αυτό που καταλήξαμε πριν, φίλε μου, είναι η μουσική. Εδώ, τι θέλετε εδώ. Εδώ, τον ακούσα αυτό, σαν βλαμμένος που μου μιλάει. Είπες ότι έχεις τους καλύτερους, ε. Τους καλύτερους στο είδος μου. Δεν νομίζω, όχι. Τα παραλύει. Τους καλύτερους τους έχω εγώ, συγγνώμη. Αυτό ισχύει, έχει δίκιο. Είμαι στο χώρο πιο πολύ από όλους εδώ πέρα. Είμαι από το 2005, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Φέρε. Πού κάνεις διαφημίσου, σε ποια πλατφόρμα. Το διαφήμιση στην κορυφαία! Τι ρωτάς εσύ, και τι ρωτάς, είτε θες να μάθεις. Θέλει να... Γιατί είμαι ο ψυχολόγος! Αφάντα ρε φέρε, αφάντα! Τι κάνω σε μια πράσινη πλατφόρμα. Ναι, αλλά παιδιά, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι ο Γιώσης Μίτσου είναι φαν μου. Αν το παρατηρήσετε. Ναι, το είδε κι αυτό. Το είχες όλη την ώρα πάνω σου. Απλά έχω να πω μια ένσταση στον κύριο Φέρο, ο οποίος είναι μεγάλος ψεύτης. Γιατί πήγα να τον πιάσω εγώ. Τι λέτε, δεν καταλάβαινε. Κύριε Μίτσο, θέλω να πείτε τι ασθένεια έχει ο Ντάκος, που λογικά από ό,τι έχω καταλάβει έχετε ψιλοβρίτη έχει. Εγώ με τον Ντάκο... ξέρω αλήθεια. Μπορώ να καταλάβω. Ανέφερε το 2005. Το 2005 ιδρύθηκε το YouTube, by the way. So, σε πιάσαμε. Όλοι. Θα κάνουν, παιδιά, τέλος, αυτό ήταν το κανάλι. Τελικά. Ο πρόεδρος πέθανε. Συνάδελφε, ο ένας συχαίνεται όμως το κόκκινο. Που σημαίνει μπορεί και να του αρέσει το πράσινο. Spotify. Ναι, ο Ζάχος. Το πιο διάσημο περιεχόν του έρχεται από μένα και πάει σε αυτόν μετά από πολύ καιρό. Εντάξει, είσαι ξεκάθαρα η ασθένεια του Instagram, κυρίες και κύριοι, κύριε Ζάχο. Έμεινε μόνο πίπι. Κλέβουν από αυτό να λέει. Κλέβουν το γραβάτο. Λοιπόν, αυτή η απόφαση. Θέλω να σας το πω με ένα τέτοιο τρόπο που να, ενώ το ξέρετε και ήδη να κάνετε τέτοιο τρόπο. Ακούστε με λίγο. Ωραία, λοιπόν, αγαπητοί ψυχολόγοι, όπως βρήκατε με επιτυχία, είμαστε πλατφόρμες. Αλλά ο ρόλος σας
στην ασθένειά μας. Ποιος είναι? Παιδιά, το κάνουμε full obvious τώρα. Ναι, εντάξει. Μίτσο μου! Αγόρι μου! Μίτσο, αγόρι μου! Έλα, έλα, βγάλουμε μια φωτά. Έλα, να κάτσε να πω, έλα. Ο γιος Μίτσο είναι... είναι χρήστης. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ο Αλεκούν τι είναι. Ο Αλεκούν τις προάλλες με έριξε για δύο ώρες. Δεν δούλευα για δύο ώρες. Τι είναι ο Αλεκούν τι είναι, ρε? Είπε. Δεν είναι επισήμως, το ρώτησε. Πες το με κατάβαση χωρίς ερώτηση. Λοιπόν, ο Αλεκούν είναι... Κάνε και zoom. Αν θέλετε να συμμετέχετε και εσείς σε μελλοντικό επεισόδιο της σειράς, μπορείτε να μπείτε στο Discord server μας με το σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή. Και αν ψήνεστε να δείτε κι άλλο επεισόδιο της σειράς, μπορείτε να πατήσετε ένα από τα επεισόδια που βρίσκονται στην οθόνη σας. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε μονόλεπτα. We will be publishing increasingly potent extractions shortly. Thank you for your time. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση και θα τα πούμε μια άλλη φορά.